Αυτή εδώ, αυτή η εικόνα, είναι η άλλη όψη του νομίσματος και έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους οι οποίοι έχουν αφιερώσει την καθημερινότητά τους στην προστασία και στην περίθαλψη αδέσποτων ζώων. Έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στο να προστατεύουν ζώα. Ορισμένοι βγάζουν τα εσώψυχά τους στα ζώα, στα ζώα, τα θανατώνουν, τα κρεμούν και τα βασανίζουν και ορισμένοι, αυτή η εικόνα νομίζω έτσι, μαρτυρά το συναισθηματισμό κάποιων ανθρώπων. Υγιή και χαρούμενα. Και να τους δίνουμε την αγάπη και χαρούμενα, που δίνουν και αυτά σε εμάς. Είναι περιοχή, είναι ένα καταφύγιο ζώων στην περιοχή. Αν δεν κάνω λάθος, πάνω από την Επισκοπή θα μας τα πει και ο άνθρωπος, ο κύριος Γιώργος Ορφανίδης, ιδιότητα φιλόζωος, ιδιότητα άνθρωπος με αλφα κεφαλαίο και με όλη τη σημασία της λέξης. Καταβάλει υπεράνθρωπες προσπάθειες, Μαρία και Γιώτα, με δικά του χρήματα, προκειμένου έτσι να ταΐσει αυτά τα σκυλάκια, να τα συγκεντρώσει. Είναι και πολλά από ό,τι φαίνεται, Νίκο. Είναι πάρα πολλά και είναι ένα από τα 3-4 καταφύγια που έχει ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Κύριε Γιώργο, κύριε Ορφανίδη, τι κάνετε? Κύριε Ορφανίδη, τι κάνετε, καλησπέρα. Ο κύριος Ορφανίδης μας ακούει, κύριε Γιώργο. Προκειμένου έτσι να ανοίξουμε μία συζήτηση, έχει άμεση σχέση βέβαια, δημιουργείται μία αντίθεση. Ναι, είδαμε ακριβώς κάποιες εικόνες πριν, ακριβώς. Βλέπουμε τώρα αυτή την πολύ όμορφη εικόνα στο καταφύγιο πάνω από την Επισκοπή. Δεκάδες ζώα. Βλέπουμε ανθρώπους που αγαπούν τα ζώα και τα περιθάλπτουν με δικά τους έξοδα και αναρωτιόμαστε όμως γιατί να υπάρχουν τόσα αδέσποτα ζώα. Τόσα ζώα, τόσα σκυλιά, τόσες γάτες στους δρόμους, βέβαια, χωρίς ένα σπίτι, χωρίς κάποια στέγη. Γιατί δυστυχώς, Γιώτα μου, κάποιοι άνθρωποι προβαίνουν στο να υιοθετήσουν κάποιο σκυλάκι εκείνη τη στιγμή από ενθουσιασμό, διότι εκείνη τη στιγμή το θέλουν. Σωστό. Αργότερα όμως. Και βλέπουμε και νεογέννητα ζωάκια, τα οποία δεν μπορούν να τα δώσουν κάπου και τα αφήνουν στο δρόμο. Δυστυχώς έχουμε δει πολλά τέτοια περιστατικά. Πάβουν να τα φροντίζουν, τα αφήνουν στο δρόμο, δεν υπάρχουν και οι στηρώσεις. Δεν υπάρχουν. Πρέπει δυστυχώς να υπάρχει ένα πρόγραμμα στηρώσεων. Κύριε Ορφανίδη, τι κάνετε? Καλησπέρα. Καλά. Βλέπουμε τον κύριο Ορφανίδη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Είδαμε το περιστατικό στα Χανιά και από την άλλη βλέπουμε εσάς εδώ με τους τετράποδους φίλους σας. Βρίσκεστε εκεί καθημερινά, σωστά? Από εδώ, κύριε Ορφανίδη, απ' την άλλη γυρίστε. Να σας δούμε. Ναι, λοιπόν, δυστυχώς εδώ στο νησί μας, γενικά σε όλη τη χώρα μας, υπάρχει μεγάλο ποσοστό κακοποίησης. Υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι, όμως προσπαθούμε κάποια ζώα που είναι κακοποιημένα να τα περιθάλψουμε, να τα βοηθήσουμε. Έχετε αφιερώσει τη ζωή σας, κύριε Ορφανίδη, εκεί αυτή τη στιγμή το καταφύγιο. Πόσα σκυλάκια έχει? Εδώ το καταφύγιο έχει γύρω στα 40 σκυλιά. Υπάρχει άλλο ένα καταφύγιο με άλλα τόσα. Αυτό το καταφύγιο εδώ φτιάχνεται αυτή την εποχή για να μεταφερθούν και τα άλλα ζωάκια όλα εδώ πέρα. Κύριε Ορφανίδη, αυτά τα σκυλάκια τα έχετε βρει στο δρόμο τραυματισμένα και τα έχετε έτσι περιθάλψει? Ποια είναι η διαδικασία? Τα περισσότερα από αυτά είναι άρρωστα. Κάποια από αυτά θα κάνουν σε όλη τους τη ζωή θεραπεία. Και κάποια άλλα βρέθηκαν δυστυχώς από τροχαία ατυχήματα, έχουν κάνει χειρουργία και περιθάλπτονται εδώ. Κάποια είναι από κουτάβια εδώ που δεν ενδιαφέρθηκε κανείς να τα υιοθετήσει, τα οποία βρέθηκαν μέσα σε κάδους σκουπιδιών κάποτε. Η πιο τραγική περίπτωση αδέσποτου. Δεν αφήνουμε κανένα. Η πιο τραγική περίπτωση αδέσποτου από αυτά που έχουν συγκεντρωθεί εκεί στο καταφύγιο, ποια είναι, που τη θυμάστε έτσι χαρακτηριστικά? Εδώ είναι ένα σκυλί που ήρθε πρόσφατα εδώ, το οποίο το πήρα από το Δήμο του Ηρακλείου, το υιοθέτησα, το οποίο έχει γεννηθεί με στραβά ποδαράκια, είναι ο Λούκι Λουκ, γι' αυτό τον ονομάζουμε έτσι. Ο οποίος δεν μπορεί να ζήσει στον δρόμο, δυστυχώς είναι τα πόδια του στραβά, δεν μπορεί να τρέξει. Για να μην επανενταχθεί στο δρόμο, φρόντισα και με την παρότριση κάποιων άλλων φιλόζων που μου είπαν να το βοηθήσω το χειριά, αν μπορούν, το έφερα εδώ στο καταφύγιο. Εσείς πόσα χρόνια? Ένας άλλος είναι ο Δίας, αν το βλέπετε στα πλάνα, ένα μεγάλο σκυλί που κάθεται κάτω, ένα πειμενικό, το οποίο είχε βρεθεί στην Παπαναστασίου στην Εθνική Οδό με σπασμένα και τα δύο πόδια από την ίδια πλευρά. Έχει λάμες και στα δύο του πόδια.
Μάλιστα, είναι 60 κιλά το χιλί. Εσείς πόσα χρόνια ασχολείστε με αυτή την δραστηριότητα και ποιο ήταν το έναυσμα, το κίνητρό σας για να κάνετε αυτή την τόσο ωραία πράξη? Κοιτάξτε, από εδώ και πολλά χρόνια νομίζω είχα αυτό το συναίσθημα προς τα ζώα. Ένιωθα άσχημα όταν έβλεπα κάποιο ζώο στον δρόμο. Από κάποια εποχή και μετά άρχισα να τα βοηθώ όσο μπορούσα, εδώ και 20 χρόνια, πλέον των 20 χρόνων. Και αυτή τη στιγμή έφτασα σε ένα σημείο το οποίο πρέπει να υπάρχει κάποιος χώρος δικός μου, διότι τα φιλοξενούσα και τα φρόντιζα σε κάποιους χώρους οι οποίοι δεν μου άνοικαν. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας χώρος ο οποίος είναι πλέον δικός μου και προσπαθώ να τον διαμορφώσω με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι εδώ τα σκυλάκια ασφαλή και ελεύθερα. Κύριε Ορφανίδη, επειδή μιλάμε για πολλά ζώα, με δικά σας έξοδα τα φροντίζετε, με δικά σας χρήματα? Μέχρι πριν λίγο καιρό τα βοηθούσα όλα αυτά τα ζώα χωρίς να έχω χρήματα. Ευτυχώς οι χτινίατροι του Ηρακλείου γνωρίζουν αυτό που κάνω και τις περισσότερες φορές αφιλοκερδώς έκαναν χειρουργικές πράξεις στα ζώα. Μάλιστα, βοηθούν αυτόν τον άνθρωπο. Με τη βοήθεια του Δήμου του Ηρακλείου. Φιλόζωοι, βέβαια, βοηθούν αυτόν τον άνθρωπο. Φιλόζωοι, κτηνίατροι του Ηρακλείου. Εμείς θα ευχηθούμε, κύριε Ορφανίδη, καλή δύναμη. Καλή δύναμη, υπομονή και ας ελπίσουμε ότι ο αριθμός των αδέσποτων ζώων στο Ηράκλειο και σε όλη την Κρήτη και σε όλη την Ελλάδα θα μειωθεί και ποτέ ξανά εικόνες σαν αυτές που είδαμε στην περιοχή των Χανίων.